Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Πώς είμαστε? Καλά. Εδώ. Τέλεια. Τέλεια, Ελένη, εσύ. Λοιπόν, εδώ ναι, έχω σε ακόμα ένα Talk to Mad by Pandora, παρεούλα, με πολύ ωραίο καλεσμένο σήμερα, να πούμε κάπου εδώ. Θα είναι στην παρέα μας ο G, σε πολύ πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε, επειδή ο G γενικά έχει πολλά πράγματα να πει, θα μαζέψουμε όλο το υπόλοιπο, για να του δώσουμε το χρόνο και το χώρο και τον αέρα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Λες να τα πυροβολήσουμε δηλαδή τώρα, ε. Θα μπορούσαμε. Ευτυχώς δεν είναι εδώ. Εδώ ήρθε η άλλη Πανδώρα τώρα. Έλα, μάτι μου. Έλα, κοπελάρα μου εδώ. Έλα, αγάπη μου. Έλα, παιδί. Εντάξει, παρουσιάστρια πολλά χρόνια. Παιδάκι μου. Πολλά χρόνια παρουσιάστρια, βέβαια. Ναι, ναι. Μην κάνεις κανένα αστείο όμως. Όχι, δεν θα το κάνω. Είναι πολύ προσεκτική. Ναι. Τι θες, να έχεις πάνω. Ξέρεις τι, μυρίζει την Πανδώρα. Οχ. Έλα, έλα κι εσύ πάνω. Έλα, μάντι. Έλα πάνω, έλα. Τώρα, έλα, κοπέλα μου. Μιας και είπαμε Πανδώρα, ναι. Μήπως θες να μου πεις δύο λόγια για τη νέα συλλογή της Πανδώρα. Λοιπόν, Πανδώρα μη, παιδιά. Αυτή είναι η νέα συλλογή της Πανδώρα. Εδώ είναι μπροστά, κάθεται η Μάντι, όπως με την ουρά. Και παλεύω να μην την. Άμα θες, ανέβα πάνω. Και παλεύω, η αλήθεια είναι, για να μην τα ρίξει όλα κάτω. Λοιπόν, μπράβο, κοπελάρα μου. Εδώ λοιπόν είμαστε, τα έχω μπροστά μου και αυτή η υπέροχη συλλογή. Ξεχωρίζει για ένα λόγο, για ένα πολύ βασικό λόγο, έξω και το ότι λέγεται μη. Για το γεγονός ότι μπορείτε να βάλετε όλη σας τη φαντασία, όλη σας τη δημιουργικότητα και να φτιάξετε, να δημιουργήσετε ένα κόσμο το οποίο θα έχει τη δική σας την υπογραφή. Ξεκινάς με τη βάση σου, όπως όλα. Ο καμβάς σου επί της ουσίας είναι αυτές εδώ οι αλυσίδες που βλέπετε. Είτε είναι για το λαιμό, είτε είναι για το χέρι, είτε είναι για τα αυτιά μας, είτε είναι για τα δάχτυλά μας. Μαντί, είσαι και 800 κιλά. Προχώρα. Λοιπόν, είτε είναι για τα δάχτυλά μας, επιλέγουμε, όπως έχω επιλέξει εγώ καλή ώρα και τα βλέπετε εδώ πέρα, να φτιάξουμε, να. Και έχω φτιάξει σήμερα, έχω δώσει λίγο παραπάνω στο δαχτυλίδι. Καλή ώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως αυτό το δαχτυλίδι, έχω τρελαθεί. Επί της ουσίας το έχω κάνει, έχω πάρει 4 βεράκια και έχω βάλει απάνω αυτό εδώ το σύμβολο, το οποίο είναι μεγάλο, μπορεί να μου φαίνονταν στην αρχή μεγάλο για δάχτυλο, αλλά δείχνει και γράφει φανταστικά από ό,τι βλέπω τώρα. Όπως επίσης εννοείται φυσικά ότι έχω φτιάξει και αυτά τα πολύ πολύ αγαπημένα μου βραχίλια. Έχω παίξει με το ανθρακί, με το ροζ χρυσό και με το αρσιμένιο. Αν τα βάλεις όλα μεταξύ τους, ταιριάζουν όλα μεταξύ τους. Λοιπόν, και μένω κλασικά σταθερά στα σκουλαρικάκια μου, γιατί έχω δώσει βάση σε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, οπότε μπορείτε να πάρετε τη βάση σας, ο καμβάς σας είναι αυτός και μετά να ξεκινήσετε και να παίξετε. Είτε με χρώμα, είτε με ζυγκόνια, είτε με κάποιο μήνυμα το οποίο εσείς θέλετε να περάσετε, ανάλογα με τη διάθεση, ανάλογα με το mood σας, με τα σύμβολα, τα μικροσύμβολα, που θέλετε εσείς και σας αρέσει περισσότερο, δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε πάρα πολλά εδώ, και για το δαχτυλίδι και για τα σκουλαρίκια και για τα βραχίλια και για όλα. Αυτή είναι η νέα συλλογή της Πανδώρα. Πανδώρα μη, πολύ πολύ αγαπημένη, είναι εδώ, έχει νόξα του Πανάγαθο. Είναι εδώ λοιπόν, είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχω και εγώ να πω ότι από εδώ έχω το minimal, το οποίο έχω τρελαθεί, δεν το αλλάζω με τίποτα. Φαίνεται εδώ τέλειο. Είναι ωραίο και τα τατουάζω. Και από την άλλη, σε παίζω εδώ με τα συμβολάκια μου και τα χρώματά μου και μαζί με τα δαχτυλίδια, τα οποία εδώ το πέταλο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και για άντρες, δηλαδή. Ναι, όντως, έχεις κάνει πολύ. Έχω ξεκινήσει σιγά σιγά και. Θα φύγει από εγώ. Εγώ είπα ότι ο Νίκος από εδώ πέρα θα φύγει λάξη καβαλάκι. Εσύ το έχεις πει. Ναι, με όλους, με τους συνδυασμούς και με τα όλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι γρήγορα. Ένα νέο από το mad.gr, εννοείται. Μπαίνετε, βρίσκεται τα πάντα εκεί πέρα, ό,τι πιο hot κυκλοφορεί. Και σου έχω για την αγαπημένη σου σειρά, η Λένια, το Squid Game, την οποία έχεις λατρέψει, δεν έχει δει ούτε ένα επεισόδιο. Αλλά όχι, ναι. Έχω δει δύο. Κάτσε να κάνω. Έχεις δει δύο, τα οποία αναγκαστικά, αν θυμάμαι καλά, μου είχες πει ότι τα έχεις δει. Μετά το έκλεισες. Ναι, προσπαθούσα. Ναι, χωρίς λόγο. Έχει γίνει χαμός. Ρεκόρ με followers. Όλος ο κόσμος ακολουθάει αυτήν την ομάδα που βλέπετε και στις οθόνες σας. Εντάξει, τα ονόματα τους τώρα λίγο θα δυσκολευτώ, αλλά θα προσπαθήσω γιατί. Η κοπέλα που βλέπουμε στη μέση εκεί με το smoking είναι η Χο Γιον Τσούγκ, εντάξει, που υποδίεται την Γκάνγκ Σενγκ Μπιόγκ. Αυτό το έχω ξανακούσει λίγο, οπότε το είπα πιο εύκολα.
και να σας πω ότι ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε followers. Μια κόντρα η οποία έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Και εντάξει, καλά, ο άλλος παλεύει 20 χρόνια, παίζει μπάλα από τα 16 του. Δεν θυμάσαι εσύ το ίδιο που είχε γίνει και με το Casa de Papel, με την Τόκιο που είχε πάρα πολύ. Δεν ξεπερνάς έτσι το Ρονάλντο, Μιλένια. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, επειδή είναι και κορεάτικη παραγωγή. Καλά, εντάξει. Μόνο οι Ασιάτες είναι πόσα δις. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Άρα είναι άνηση μάχη, δεν είναι το ίδιο. Από τους 410.000 followers που είχε πριν, λέει, το πρώτο επεισόδιο της σειράς, έχει τώρα πάνω από 23 εκατομμύρια. Και αυτό όλο και αυξάνεται. Δηλαδή, τώρα που το λέμε, μπορεί να έχουν πάει 25, ξέρω εγώ. Φοβερό. Εντάξει, εγώ απλά στα λέω όλα αυτά για να καταλάβεις τι έχει γίνει λίγο με το Squid Game και να αποφασίσεις να το δεις κάποια στιγμή. 410 ή 410.000. 410.000. Όχι, είχε 410. Αλήθεια, λέει. Ναι. Λιγότερο και από σένα. Καλά, είμαστε πολύ κοντά. Δεν το έλεγα έτσι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, από έναν common. Ναι. Ξέρω εγώ, common people, ας πούμε. Κάπως έτσι. 410 και έφτασε στους 23 εκατομμύρια. Δεν την ήξερε ούτε η μάνα της, δηλαδή. Ξεκάθαρα. Την ήξερε μόνο η μάνα της. Και η οικογένειά της, μάλλον. Αυτή ήταν. Και το σχόλιο της, αυτά είναι 410. Τι λες, ρε, εσύ, φοβερό. Στα καλύτερα της, κανονικά. Έφτασε 23 εκατομμύρια followers, που εντάξει, φαντάζομαι έχουν ανοίξει τώρα πόρτες, έχουν... Καλά, δεν έχουν ανοίξει πόρτες, δεν έχουν στήλες. Ναι. Όχι αστεία. Λοιπόν, ναι, πάμε σε ένα σύντομο break, επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο, παιδιά. Παρέα πάντα με την Πανδώρα και μην πάτε πουθενά, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ δυνατή δυναμική επιστροφή. Παρεούλα, τι έπαθες. Δυνατή δυναμική, έτσι μου άρεσε. Ναι, δυνατή δυναμική επιστροφή. Είμαστε εδώ, φυσικά πάντα με την, με την Πανδώρα στην παρέα μας, το Optimat by Pandora άλλωστε, και με όλα αυτά τα υπέροχα κοσμήματα, τα οποία μπορείς να τα πάρεις και να τα κάνεις ό,τι θέλεις, να τα φτιάξεις όπως θέλεις, να δώσεις τη δική σου την πινελιά, είτε σε βραχιόλι, είτε σε κολιέ, είτε σε σκουλαρίκι, είτε σε δαχτυλίδι, είτε σου ιστορία. Ακριβώς σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί μιλάμε και στην γλώσσα της Generation Z, να τα λέμε και αυτά. Επίσης, δεν ξέρω τι... Ρε παιδί μου, αμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι πάει ανάλογα με τη διάθεση του καθενός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης, μιλάμε και για πολύτιμα μέταλλα, όπως Μασίφα Σίμινια 25, με επίστρωση ροζ χρυσού 14 καρατίων. Καλή ώρα σαν κι αυτό, ας πούμε, το ροζ χρυσό που φοράω εγώ. Και επίστρωση πλατίνας ρουθινίου. Γενικά υπάρχει ένα πολύ δημιουργικό παιχνίδι, το οποίο αν μπεις σε αυτό το παιχνίδι, πιστέψτε με ότι σίγουρα δεν θα θες να βγεις από το κατάστημα της Πανδώρας στο οποίο θα πας ή μέσα από το Πανδώρα... Πανδώρα Shop. Πανδώρα Shop. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο, θέλω να πάμε στο επόμενο. Να σου πω εγώ για τον... Δεν για την επόμενη είδηση. Rudd. Ναι, πες μου, φυσικά. Ανακηρύχθηκε ο πιο σεξι άνδρας του πλανήτη. Χάλιες. Μου πήρε την πρωτιά. Είναι αλήθεια αυτό. Για να τον δω. Έλα, ο Άντμαν. Ο Άντμαν θα είναι, για να το λες. Ο Άντμαν. Αλλά... Άξι, ο πιο σεξι άνδρας του πλανήτη. Κοίτα, θα σου πω. Δεν ξέρω κι εγώ. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια που ψηφίζουν, ρε φίλε. Καλά, αλήθεια, ναι, δηλαδή ναι, και εδώ στην Ελλάδα ψηφίζουμε με άλλα. Δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζουν. Αλλά ίσως το πιο ενδεικτικό κριτήριο, ξέρω εγώ, θα ήταν να γίνει πλέον ένα poll μέσω social ή κάτι τέτοιο, εάν ρωτάτε την γνώμη μου. Εσείς εκεί στην Αμερική. Αλλά πλάκα δεν ξέρω και πώς έχει γίνει το poll. Οπότε δεν ξέρω να σας απαντήσω. Παρ' όλα αυτά. Εδώ βλέπω τις δηλώσεις του τώρα που έδωσε μετά το νέο του τίτλο. Έχω αυτογνωσία, λέει, αρκετή ώστε να γνωρίζω ότι όταν ο κόσμος ακούσει ότι επιλέχθηκα γι' αυτό, θα πει τι. Άρα. Καλά το είπα κι εγώ. Ναι. Αυθόρμητα. Αυτή δεν είναι ψεύτικη η ταπεινότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να πάρουν τον τίτλο πριν από εμένα. Και μάλιστα λέει, ελπίζω ότι τώρα θα με καλούν επιτέλους σε μερικά από αυτά τα σεξι δείπνα με τον Clooney και τον Beat και τον Jordan. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Έχει πάρα πολύ χιούμορ όμως, παρόλα αυτά και το αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το αναγνωρίζω. Αλλά τον πιο σεξι δεν τον λέω. Όχι. Κοίταξε, αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα σε Marvel, ναι. Νομίζω ότι... Ρε φίλε, είναι και ο χαρακτήρας όμως. Κατάλαβες, το σεξι δεν σε κάνει μόνο εξωτερική εμφάνιση. Ναι. Σεξι σε κάνει και ο χαρακτήρας σου. Ο χαρακτήρας, περίμενε τώρα, τι εννοείς, ο χαρακτήρας της ταινίας ή ο κανονικός, ο πραγματικός. Ναι, εντάξει, τώρα και αυτό είναι η φάση. Αλλά εντάξει, ήταν τον πραγματικό. Δεν ξέρω. Γιατί και ο Στέιθαν θεωρείται σεξι, αλλά δεν νομίζω ότι στην πραγματική του ζωή θα δει 20-30 άτομα και θα φύγει. Όχι. Αλλά άμα έπρεπε να επιλέξω ως χαρακτήρας Marvel,
Θα έλεγα τον... εγώ θα έλεγα Deadpool. Deadpool, ε? Ναι, φίλε. Που δεν είναι τρελαίνομαι. Αλλά ναι. Θα έλεγα Deadpool. Σαν χαρακτήρα... Σαν χαρακτήρα... Εντάξει, γιατί αντίστοιχα αστείος είναι και ο Ant-Man. Ο Iron Man. Καλά, εντάξει, και τώρα μιλάμε. Για μένα είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας στη Marvel. Ακριβώς. Ο Iron Man. Και εμένα. Απλά όταν βγήκε το Deadpool και το Ant-Man, επειδή κάπως... μπήκε μια δόση χιούμορ μέσα. Ναι. Που θα μου πεις και ο Iron Man. Αχ, δεν μπορώ. Πάμε να φύγουμε σε break. Όντως. Sorry, παιδιά. Μου γίνεται το μυαλό μου και εμάς όταν τα συζητάω αυτά. Επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στο τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Με... την φανταστική συνέντευξη, την οποία τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει. Mm-hmm. Όταν ετοιμαστεί η Λένια θα μιλήσει. Εγώ. Ναι, για εγώ. Σένα. Εγώ πανέτοιμη είμαι. Α, είσαι πανέτοιμη. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ λοιπόν είμαστε στο τρίτο πάρτι αυτή εδώ της εκπομπής, φυσικά. Talk to Matt by ναι. Pandora. Αχ, παιδιά, τι ωραία. Λοιπόν, είμαι πάντα πάρα πολύ. Είμαι κάθε φορά ακόμα περισσότερο χαρούμενη και όσο παρουσιάζουμε και τη συλλογή, τη Μίκη. Γίνεται όλο και περισσότερο δική μας η αλήθεια είναι. Εγώ σήμερα δεν ξέρω αν έχεις δει. Παίζω εδώ. Σου πάει πάνω. Ναι, το είδαμε. Εντάξει. Μας το έχει δείξει τρεις φορές μέσα. Δεν μπορώ. Θέλω συνέχεια. Φορά. Θέλω συνέχεια να το δείχνω. Ταιριάζουν και με τα τατού πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι, είναι η τρίτη του φορά σήμερα που μας έρχεται. Θα το κάνω συνέχεια γιατί μου αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Σας έχουμε δείξει εμείς εδώ πέρα πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας συλλογή, να βάλετε τη δική σας πινελιά, να βάλετε τη δική σας υπογραφή, γιατί αυτό είναι επί της ουσίας. Εμείς βάζουμε τη δική μας υπογραφή με την συλλογή, τη νέα συλλογή Pandora Me, όπου εμπνέεται επί της ουσίας από τη μοναδικότητά μας. Τα βλέπουμε κιόλας εδώ πέρα. Αφήνουμε, ρε παιδί μου, την φαντασία μας να καλπάσει, τη δημιουργικότητά μας να δημιουργήσει. Σας έδειξα εγώ και στην αρχή αυτά που έχω επιλέξει εγώ για σήμερα. Ακόμα πιο extreme που έχω παίξει, το extreme το βάζω σε εισαγωγικά βέβαια, έτσι, αλλά κάνω έτσι το δαχτυλίδι μου για να το δείξετε, γιατί το βλέπεις εδώ, όλα αυτά που έχω επιλέξει. Να τα, εδώ διπλά παίζω κι εγώ σήμερα. Σε πολύ έτοιμα μέταλλα, Massive Ασίμι 925 με επίστρωση ροζ χρυσού 14 καρατίων και επίστρωση πλατίνας ρουθινίου. Αυτό το παιχνίδι της δημιουργίας, κοίταξε εδώ φοβερό δαχτυλίδι και βεράκια, πολύ αγαπημένα, κλασικά διαχρονικά βεράκια, όλα αυτά από την πολύ πολύ αγαπημένη μας Pandora. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε το σημερινό μας καλεσμένο. Πάμε να υποδεχτούμε τον Ότζι. Λοιπόν, πριν υποδεχτούμε τον Ότζι, ο οποίος είναι έτοιμος εδώ πέρα να πιει τα νερά του, τα όλα του, πριν σε υποδεχτούμε όμως, θέλω να μιλήσω εγώ για αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να μιλήσω για αυτή τη διάνοια. Το μυαλό του τρέχει σε ρυθμούς που δεν μπορείτε να, φανταστείτε. Πιο γρήγορα πάει το μυαλό του από τη γλώσσα του και πιστεύω ότι μιλάει πάρα, πάρα πολύ γρήγορα. Είναι έτοιμος να μπουκάρει μέσα στην πλάτη. Εντάξει, ήρθε. Μπούκαρε. Κουράστηκε. Γεια σου, Ότζι. Κουράστηκες, ε. Κουράστηκες. Εγώ νομίζω. Δεν μπορώ. Ότι είχα σας πρέπει εσάς κουρασμένους. Όχι. Από το Mad Gook. Αλλά κουράστηκες να ακούς. Τι γίνεται. Παιδιά, πώς είστε. Καταρχάς κάτσε, άραξε, όπως θες εσύ. Έχετε κάνει πολύ λίγο design, ποιος το έκανε. Στο πλατό. Ποιος το έχει μεληθεί, ναι. Λίγο εγώ. Έχει βάλει το χέρι της. Ναι. Η Λένια έχει βάλει το χέρι της, ναι. Ναι. Λίγο δεν φαίνεται λίγο. Φαίνεται. Ξέρεις τι. Δεν έχει έτσι μια πού πινελιά. Δεν έχει μια πού πινελιά. Είναι και art. Έχει και το στοιχείο του art, δηλαδή ταιριάζει με την Λένια. Σωστό αυτό. Ο Νίκος έχει έρθει και έχει δέσει. Ναι, δεν έχει έρθει και έχει δέσει και ο Νίκος. Λοιπόν, παιδιά, τι να σας πω, τι να πρωτοπώ για τον Ότζι, δεν ξέρω. Μπράβο. Έλα ένα τσίκι πιο εδώ, για να σε πιάνει το πλάνο καλύτερα και το φως. Μπράβο. Είναι αυτόφωτος ωστόσο, αλλά δεν χρειάζεται πολύ φως. Αλλά τον έχω φιλοξενήσει εγώ και στο παρελθόν. Έλα, σταμάτα λίγο, άσε με να μιλήσω. Δεν έχουμε τίποτα για τη μουσική. Ωραία, θα μιλήσουμε για τη μουσική. Να πούμε ότι η τελευταία μας συνάντηση ήταν σε ένα στούντιο. Τα υπόλοιπα. Πού άλλο θα ήταν. Ναι, όντως. Όπως μας είπε κιόλας, είναι 5 φορές τη μέρα σε στούντιο μέσα. Δεν αυτά. Πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε ξεκούραστοι. Ναι. Αλλά πολύ ξεκούραστος, θα πω. Πάντα και πάντα μέσα στην ενέργεια. Φοβερό αυτό. Λοιπόν, κάτσε, με τι θες να ξεκινήσω. Ξεκινάμε με ό,τι θέλετε. Καταρχάς, εμείς τώρα, εμείς οι τρεις, άμα ξεκινήσουμε να μιλάμε, κανονικά μπορεί. Θα ξεφύγει. Καλύτερα να είχαμε τρεις ώρες, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα θα πλαισιώσουμε το χρόνο μας εδώ πέρα. Είναι αλήθεια ότι θα ξεφύγει αυτό. Εντάξει, να πω ότι τα τελευταία πράγματα, τα τελευταία κυκλοφορία με το απαγορευμένο. Ναι, κάναμε το απαγορευμένο τώρα. Με τον πολύ πολύ αγαπημένο, αυτή τη φοβερή συνεργασία. Ξέρεις τι, μπορώ να σου πω για αυτό το. Επειδή είναι τώρα, το πρόσφατο. Θέλω. Για αυτό το single, τι έχει γίνει, γιατί και πολλοί, ας πούμε,
αναρωτηθήκανε, επειδή το βγάλαμε το βίντεο κλιπ τώρα, ας πούμε, με τον Απόν. Αυτό είχε κυκλοφορήσει, ας πούμε, πριν 2 μήνες, το audio, στο Spotify. Και ήτανε εγώ, Απόν και ο Ρακ. Και αναρωτηθήκανε, ξέρεις, γιατί μου λένε, δεν είναι ο Ρακ στο βίντεο κλιπ και αυτά. Τι είχαμε κάνει, εμείς έχουμε κάνει τώρα, ρε παιδί μου, με τον Απόν, επειδή είχαμε κάνει μια σύμπραξη, ξέρω εγώ, και είχαμε φτιάξει το αδιέξοδο και αυτά πριν 1 χρόνο, 1,5, πότε ήτανε. Και ταιριάξαμε πολύ μουσικά, γιατί εγώ κάνω, ρε παιδί μου, λίγο διαφορετικό στυλ, ας πούμε, κάνω λίγο πιο, να σου πω, ρε παιδί μου, έχει κάποια Latin στοιχεία, ας πούμε, ξέρω, κάνω, ξέρεις, R&B, Latin και αυτά, και ο Απόν κάνει τη δικιά του φάση. Όταν μπήκαμε στο στούντιο και μας άρεσε πολύ, ας πούμε, η σύμπραξή μας, λέμε και δεν κάνουμε ένα EP μαζί, δηλαδή να κάνουμε έτσι μερικά κομμάτια. Οπότε κάσαμε στο στούντιο και μας έχουν βγει γύρω στα, καλά γράψαμε πριν γύρω στα 10 κομμάτια, 12 πόσο γράψαμε, και καταλήξαμε, δηλαδή, νομίζω στα 8 κομμάτια για να κάνουμε ένα EP μαζί, και ένα από αυτά τα τραγούδια του EP ήταν και το Απογορευμένο. Στο EP αυτό έχουμε δοκιμάσει, συνεργαστήκαμε με πολλούς διάφορους καλλιτέχνες, δηλαδή για συμμετοχές. Σίγουρα έχουμε μέσα και άφρο στοιχεία, έχουμε τον DJ Kaz. Έχουμε και ένα έτσι, αυτά δεν έχουν βγει ακόμα τα κομμάτια, έτσι, τα έχουμε γράψει. Είναι έτοιμα, αλλά έχουμε κάνει σε ένα κομμάτι με την Damta. Και κάναμε και ένα κομμάτι με το Rack που ήταν το Απογορευμένο. Ναι. Αλλά τι γίνεται, εμείς το Απογορευμένο το είχαμε, επειδή είμαι εγώ με τον Απόν, και κάναμε το remake με το Rack. Δηλαδή θα υπήρχε δύο version μέσα στο EP, το οποίο είναι το κανονικό, και το remake με το Rack. Και επειδή με όλα αυτά που γίνανε με τον κορονοϊό και αυτά, και φυσικά κοιτάμε και τους άλλους καλλιτέχνες που έχουν τα release τους, και να ξέρεις, να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα deadlines και αυτά όλα, για να μην πέφτει ένα πάνω στο άλλο, γιατί έχουμε κυκλοφορίες όλοι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τι έγινε, εμείς αργήσαμε λίγο με το EP, ο Ράκης είχε τις δικές του κυκλοφορίες, ξέρω εγώ, και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε το βίντεο κλιπ τότε. Και πετάξαμε το audio στο Spotify, και το Spotify, γιατί εντάξει, ο Ράκης έχει πάρει φωτιά, παιδιά. Ναι, είναι συνεργάτης μου, ξέρω εγώ, δουλεύουμε μαζί και στα δικά του τα πράγματα. Μιλάμε για ένα φαινόμενο, ας πούμε, στη rap σκηνή αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, και στο νέο wave. Και αμέσως με το που το βγάλαμε, ξέρω εγώ, το κομμάτι πήγε στο Spotify, ξέρεις, στα top 50 συστάσεις και αυτά κτλ. Και έχει γίνει ήδη χρυσό στο Spotify. Έλερση. Με το rap, ναι. Δηλαδή έκανε πολύ γρήγορα νούμερα. Και καθυστερήσαμε λίγο με το βίντεο κλιπ, και επειδή ο Ράκ έβγαζε με τον Αργυρό ταυτόχρονα, τέλος πάντων, εμείς αργήσαμε, πέσαν λίγο ημερομηνίες έτσι. Okay. Και γι' αυτό, για να το δικαιολογήσω τον κόσμο, επειδή μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, εντάξει, στέλνουν και στο Ράκ και στον Απόν, στέλνουν σε όλους μας. Γιατί δεν είσαι στο βίντεο κλιπ. Δεν θέλω να πω ότι, ρε παιδιά, εδώ είμαστε για να έχουμε να κάνουμε άλλα 10 βίντεο κλιπ, και να κάνουμε και με το Ράκ άλλες τόσες συμμετοχές, και έχουμε πραγματικά σας καριά πολύ ωραία πράγματα. Την υγεία μας να έχουμε. Πολύ σημαντικό. Και θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Απλά το βίντεο κλιπ βγήκε έτσι με αυτό το version, λοιπόν. Που εννοείται, ας πούμε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή φτιάξει ένα έτσι μουσικό κανάλι, την Colorful Vision, το οποίο είναι και από εκεί, ο DJ Kaz, εγώ βγάζουμε από εκεί τη μουσική μας. Αλλά εγώ εννοείται ότι με αυτό το εγχείρημα παράλληλα είναι δίπλα με Panic πάντα. Δηλαδή σκέψω ότι εγώ το distribution το έχω Colorful και Panic Records. Να. Και βγάλαμε το βίντεο κλιπ σε συνεργασία με την Panic. Και το βγάλαμε τώρα πριν 2 εβδομάδες, πόσο έχει κυκλοφορήσει. Πάει πολύ καλά, έχει 500.000. Ενώ, ρε παιδί μου, τώρα ο κόσμος το ίδιο το έχει αγαπήσει. Βέβαια, μπορούν να ακούσουν και το version με το Rack στο Spotify. Δηλαδή, όποιος θέλει να το ακούσει με το Rack μπορεί να μπει στο Spotify και να το ακούσει. Αυτά για το Απογορευμένο. Εντάξει, έχει... το story, ξέρω. Έχει καταιγισμός. Τέλεια τα είπε. Έχει ένα backstory το Απογορευμένο, η αλήθεια είναι. Εντάξει, επειδή όντως ρωτάνε, ναι, ναι, και μπορεί ναι. να μην έχουν, ήταν μια ευκαιρία κιόλας. Πολύ σωστά. Και καλά έκανες. Όποιος θέλει να το δει, ξέρεις, να... Και καλά έκανες και το είπες. Εν τω μεταξύ, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τι θα δήλωνες περισσότερο? Τι θα δήλωνα? Ναι, δηλαδή παραγωγός, ράπερ. Παιδιά, θα σου πω κάτι. Ο καθένας, ρε παιδί μου, όταν ξεκινάει και κάνει μουσική, έχει κάποιο πρότυπο, κάποιο, δηλαδή, ας πούμε, τα ερθίσματά του και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εμένα πάντα, όταν ξεκίνησα να κάνω μουσική, γιατί έχω ξεκινήσει από πολύ μικρός, έτσι, ας πούμε, στο μυαλό μου, σαν πρότυπο. Όχι ακριβώς πρότυπο, ρε παιδί μου, σαν... Ακούσμα, σαν... Μπούσουλα. Σαν μοντέλο, πώς το λένε, καριέρας. Ναι, ναι, ναι. Ας το πει αλλιώς. Είχα πάθει τον Dr. Dre. Δηλαδή, επειδή γράφω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε τον Dr. Dre.
Ναι. Εγώ θα σου έλεγα Timbaland πάντως. Α, Timbaland. Προς τα εκεί με πήγαινε. Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό, γιατί οι καλλιτέχνες οι οποίοι. Τι γίνεται, είναι όπως σου βγαίνει. Εμένα, ας πούμε, πέρα από τη μουσική που θέλω να κάνω για μένα, να βγάζω τη μουσική μου, εξελίσσομαι στο στούντιο πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορώ να γράψω με καλλιτέχνες, ταλέντα καλλιτέχνες άλλους, οι οποίοι μπορούν να απλώσουν το στάιλ που γράφω. Καταλαβαίνεις, γράφω μουσική. Και να μπορέσω να εξελιχθώ στο να γράψω μουσική, γιατί η μουσική που γράφεις δεν έχει ρεφιλή σου, γίνεται από μέσα σου. Και αυτό που ένιωσα με τη μουσική που γράφω δεν είναι μόνο για μένα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, ναι, εγώ ναι, μπορώ ναι. να πω ένα φάσμα πράγμα το οποίο είναι και αυτό που μπορώ να υποστηρίξω σαν φωνή, σαν παρουσία και σαν ιδιοσυγκρασία. Αλλά τι γίνεται όμως. Επειδή μουσικά. Πώς θα σου το πω, ρε παιδί μου. Θέλω να κινούμε σε μονοπάτια. Να το εξελίξω αυτό το πράγμα. Yeah. Υπάρχουν οι καλλιτέχνες που θα έρθει εκείνη τη στιγμή κτλ. Θα δέσει με σένα και θα κάνετε και αυτή τη σύμπραξη. Και θα εξελιχθεί, ναι, θα πάει ένα βήμα παραπάνω. Όπως ρε παιδί μου σου είπα και πριν, που μου λες πού μπορείς να κατατάξεις ρε παιδί μου τον εαυτό σου σαν, ναι, σαν καλλιτεχνικά, ας πούμε. Όχι καλλιτεχνικά απαραίτητα, ρε παιδί μου, ξέρεις, προσπαθώ να καταλάβω αν σ' αρέσει περισσότερο η παραγωγή, ας πούμε. Ξέρεις, σαν... τι, αυτό που σου λέω, δηλαδή σκέψω ότι. Στα δικά μου, ας πούμε, όπως είμαι παιδί και είχα αυτό στο μυαλό μου, ότι θέλω κι εγώ, ας πούμε, να βρω καλλιτέχνες που να κάνουν κλασικά πράγματα και να βγουν από μένα, ξέρω εγώ. Θέλω, δηλαδή, να περάσει το διάβα μου. Καλά, εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι άλλες εποχές, άλλα πράγματα, απλά σαν μοντέλο καλλιτέχνη, αυτό είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, να περάσουν 10 χρόνια, γιατί ασχολούμαι και μικρός, και να έχω αφήσει πίσω μου. Να έχω γράψει επιτυχίες σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μείνει κιόλας. Δηλαδή, άμα σκεφτείς. Τώρα ερχόμαστε εδώ πέρα και λέμε για τον εαυτό μας και περιαυτολογούμε. Και έτσι πρέπει. Αλλά μπορεί όποιος θέλει να κάτσει να ψάξει τις μουσικές που έχω κάνει και τους καλλιτέχνες. Και δηλαδή να αφήσεις σε όσο περνάς πίσω σου κομμάτια τα οποία έχουν μείνει με καλλιτέχνες που τελικά έτυχε να έχουν μείνει και καλλιτέχνες. Και να κάνω και τη δικιά μου δισκογραφία παράλληλα σε αυτό που γουστάρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αυτό που σκέφτομαι. Κατάλαβες, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή και έχουμε συνεργαστεί, ρε παιδιά, δηλαδή τώρα εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε πάντα. Σας έχω πάρει μονότρεμα, Όχι, όχι πολύ καλά κάνεις. Ξέρεις τι μ' άρεσε πάντα, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε. Εμείς, ας πούμε, όταν μεγαλώναμε και είδαμε, ας πούμε, τη μουσική βιομηχανία και τα λοιπά, υπήρχαν κάποιοι ήδη πετυχημένοι άνθρωποι και τα λοιπά. Εμένα πάντα μου άρεσε και αυτό μου αρέσει ακόμα να κάνω και πιστεύω θα το κάνω πάντα και στο μέλλον, είναι να μπορώ να βρω, γιατί συνέχεια καθώς μεγαλώνουν και τα παιδιά και τέτοια, συνέχεια ξεπηδάνε, ξέρεις, καινούργια ταλέντα και μη σου πω ότι αυτή η γενιά έχει ακόμα περισσότερο ταλέντο από τις προηγούμενες, σε όλους τους τομείς αλλά και στη μουσική full. Και πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να... ότι μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλα πράγματα με ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι άγνωστος και να δουλέψετε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, και να γίνει big. Και αυτό έκανα και όλα τα χρόνια. Δηλαδή, σκέψω ότι όταν ξεκινήσαμε, ας πούμε, που λέγαμε με την Demi, ξέρω εγώ, κτλ., ξεκινήσαμε και κάναμε κομμάτια τα οποία έχουν γίνει classic τώρα. Ή ξέρω εγώ, μετά κάναμε την Josephine. Η Josephine σήμερα έχει πετύχει, ας πούμε, τη φάση της κι αυτή. Έχουμε κάνει συνεργασίες με το Sneak. Δηλαδή, άτομα που τώρα έχουν καταξιωθεί στο ίδιο. Έχει κάποια συνεργασία έτσι, η οποία να σου έχει μείνει για να. Μην απαντήσει, περίμενε. Πάμε σε ένα σύντομο break, γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ απλώνει το σύστημα. Πάμε σε ένα σύντομο break. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να απολαύσουμε κιόλας απαγορευμένο με ό,τι και από. Για παιδιά, μισό-μισό. Πρέπει να δυναμώσετε. Αλήθεια, γιατί είναι βαρά καλά. Είναι κομματάρα. Και τα φιλιά μας και στον, Απόν. Εγώ τον αγαπώ. Είναι φοβερός. Είναι επίσης καλλιτεχνάρα και ο Απόν. Ωραία, πάμε να το απολαύσουμε. Και να πω και χρόνια πολλά στο ΡΑΚ, γιατί είχε τα γενέθλιά του. Και να του πω εδώ χρόνια πολλά, αδερφός και αυτός. Χρόνια πολλά στο ΡΑΚ. Και πάμε να τα δούμε. Πάμε να δούμε, απαγορευμένο. Απ' να το κάνουμε dance remix. Απαγορευμένο. Απαγορευμένο θέλετε, απαγορευμένο. Όλη νύχτα το θέλεις, το πιάνω. Κομματάρα. Κομματάρα. Ρε παιδιά, δεν έχετε ακούσει τα άλλα. Κάτσε να σου βάλω το κινητό ένα. Θα το κάνεις τώρα έτσι. Ναι. Χυμά. Ναι. Σταμάτα. Περίμενε. Δεν κολλώνει πουθενά, Όχι, ρε. Είσαι καλά. Μέχρι να το βρει, να σας πω εγώ για τον χορηγό μας που ναι. ήταν στα Madwalk, ναι. στο Madwalk 2021 by Serkova Crystal Pure. Και night out στην πόλη δεν γίνεται χωρίς την Jack and Jones για το απόλυτο outfit της βραδιάς.
t-shirts, πουκάμισα, jeans και leather jackets σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις καλύτερες τιμές στα καταστήματα Jack & Jones, στο mall που υπάρχουν καταστήματα, στη Λάρισα, αλλά και σε όποιο άλλο κατάστημα στην Ελλάδα. Και μην χάνετε χρόνο, παιδιά. Είναι τα leather jackets, έτσι είναι πολύ fashion. Είναι πάρα πολύ. Καλή ώρα. Ναι. άκου τώρα, αυτό είναι λίγο. Αυτό είναι το ίδιο EP. Το βάζω εδώ, ε. Πού είναι το μικρόφωνο. Ναι. Εκεί. Θα σου το εκτιμήσει, είναι λίγο, αυτό είναι λίγο πιο 90s. Αυτό είναι το τραπώνι. Κάποιος σου λαπώνα, πώς. Είναι clean version, έτσι, παιδιά, δεν βρίζει. Εντάξει, αυτά μόνο εδώ γίνονται. Αυτό είναι λίγο από το παιδιά. Παίξαμε λίγο εδώ έτσι. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Θέλω να. Παρένθεση τώρα αυτό. Κάποια στιγμή είχαμε μπει με τον Απόνσο του ότι είχαμε γράψει ένα. Είχαν γράψει τα παιδιά δηλαδή ένα κομμάτι. Το έχεις ακούσει. Ξέρεις τι, δεν νομίζω ότι το έχω ακούσει, αλλά ο Απόνα ξέρεις και το θαυμάζω πάρα πολύ σε δημιουργό. Γιατί είναι καταπληκτικός και ο Απόν, δηλαδή. Είναι φοβερός. Είναι φοβερός. Έτσι, επειδή έβαλες τώρα και την Αϊντήλα και αυτά. Ναι. Αυτό είναι λίγο πιο πολύ στο στυλ του, ναι. Δεν υπάρχει. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. Με κάποιο λαϊκό καλλιτέχνη θα έκανε συνεργασία. Έκανα. Ξανά εννοώ, μήπως έχεις κάποιο στο μυαλό σου ή μήπως θες κάτι πιο συγκεκριμένο. Όχι, ξέρεις, ρε παιδί μου, εννοώ ότι. Κοίτα, η μουσική είναι μουσική. Ενώ έκανα τώρα γιατί κάναμε τον Αργυρό και το ρακ. Σαν δημιουργό εννοώ. Ναι, είμαστε μια ομάδα που κάναμε αυτό το κομμάτι. Και τώρα συζητάμε και. Ξέρεις τι, ρε παιδί μου, είναι το vibe. Δηλαδή, τώρα ας πούμε, επειδή θα είμαι και με τα παιδιά στο μαγαζί με το Σαμπάνι, το Σνίκη και τη Τζόζεφ, θα είμαι στο ένα στροφέτος, εμείς θα κάνουμε το R&B party ουσιαστικά στο μαγαζί. Τρεις εκεί, ξέρεις, κάπου στη μέση, με τον αδερφό του από τον I'm Strong, θα κάνουμε το R&B party, επειδή θα είναι και ο Σνίκη μαζί φέτος εκεί πέρα στο μαγαζί. Οπότε να δώσουμε και μια γεύση έτσι. Να το ταιριάξουμε ωραία, κατάλαβες. Και με το Σαμπάνι έχουμε τη συνεργασία εκεί πέρα. Και ακόμα και συζητάγαμε και τώρα, ας πούμε, ο Σαμπάνι είναι δημιουργός μεγάλος, ας πούμε, και έχει κάνει και αυτός τα δικά του. Του άρεσε να ταιριάξουμε και στο τούτο να γράψουμε και κάτι μαζί και αυτά. Γενικότερα, είναι καλό, ρε παιδί μου, που η μουσική είναι μουσική. Δηλαδή, λες ότι μπορεί να ταιριάξει στο τούτο με τον οποιοδήποτε. Το θέμα είναι το vibe, δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως κόλλημα. Όλα είναι, όπως λέγαμε πριν και με τον Νίκο για την Αφρικάνικη μουσική κτλ. Μπορείς να ταιριάξεις άμα έχεις να δώσεις και είσαι λειτουργικός και εμπνέεσαι σε όλα. Οπότε εννοείται, δεν είναι. Ξέρεις, το θέμα είναι να ταιριάζει. Να υπάρχει vibe αυτό. Ναι. Πότε ξεκινάτε, τώρα δεν ξεκινάτε. Ξεκινάμε 3 Δεκεμβρίου. 3 Δεκεμβρίου. Ναι. Εντάξει, κάναμε μια ανακοίνωση, παιδιά, ήταν να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Ήταν να ξεκινήσουμε νωρίτερα, αλλά υπήρχε ένα θέμα COVID. Ναι, κάπου ο Γιώργος εκεί. Την πάτησε με τον COVID και αυτά, και αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε να είμαστε safe. Αν και να σου πω κάτι, περίεργη φάση με όλο αυτό, ενώ ρε παιδί μου τώρα με τον COVID και αυτά, ταλαιπωρείται ο κόσμος και δεν είναι τόσο ότι ταλαιπωρείται την αρρώστια, απλά πρέπει να σέβεσαι, ρε φίλε, ουσιαστικά αυτό που κάνουν όλοι και ειδικά τα μαγαζιά και αυτά. Εννοείται. Ναι. Να σέβεσαι τον υπόλοιπο κόσμο, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, μπορεί και εσύ να μην το περνά πολύ ελαφριά, οποιοδήποτε ξέρω κτλ. Αλλά είναι το σύνολο, κατάλαβες. Και σεβόμαστε το σύνολο και προχωράμε. Άρα 3 Δεκέμβρη ξεκινάτε. 3 Δεκέμβρη ξεκινάμε Σαμπάνι, και γενικά, Τζόζεφιν. Παιδιά, φέτος θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία φάση. Θα είναι, δηλαδή, γουστάρω τέρμα που θα είμαστε εκεί. Εντάξει, πολύ ανατρεπτικό. Όχι ανατρεπτικό, σαν σχήμα. Γι αυτό πολύ δυνατό βασικά. Είναι, ξέρεις τι, είναι ωραία τα ανατρεπτικά, ρε φίλε. Καλά, προφανώς τώρα έχει μπει Σαμπάνι διαχρονική επίσης καλλιτέχνη. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχετε δέσει ένα και ένα εκεί μέσα. Ναι, και ξέρεις τι, εκτός από το Γιώργο, με το Σαμπάνι γνωριστήκαμε πέρυσι που κάνουμε πάλι και το πάρτι. Αλλά τα παιδιά, με τη Ζωζεφίνη και το Σνίκ είναι πολλά χρόνια φίλοι μου. Οπότε είναι σαν το σπίτι μας, ρε φίλε, κατάλαβες. Είναι πολύ κομπλέ. Τι ωραία. Να σου πω, τι θα βγάλεις τώρα. Σε τι απόλαυση υπάρχει τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά δουλεύω 3 project τώρα. Το ένα είναι με αυτό με τον Απόν. Κάνουμε κάποια project με την Colorful, τα οποία είναι με συνεργασίες και τέτοια. Έχω και δικό μου έτοιμο EP. Και τώρα, εντάξει, θα τα βγάλουμε μια σειρά, ας πούμε, μην τον μπουκώνω το ένα πάνω στο άλλο. Spotify θα γίνονται πιο γρήγορα οι κυκλοφορίες. Τώρα ουσιαστικά θα βγει το part
το part 1 του EP με τον Απόν, δηλαδή θα βγει σε λίγες μέρες αυτό το EP, το 4 κομμάτια από τα 8, θα είναι το part 1 και το άλλο θα βγει μετά τις γιορτές. Okay. Γιατί στη μέση θα βγάλει και ο Απόν μια δουλειά και εγώ στη μέση από το part 1 και το part 2. Κατάλαβες τι γίνεται. Εντάξει, χαμός, νομίζω. Αλλά, ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Η φάση είναι ότι ήταν κλειστά όλα. Και στα project δικά μου, σε αυτά που κάνω εγώ σαν Νότζι, επειδή κάνω πιο club μουσική και τα λοιπά, δεν με βοηθούσε πολύ το να είναι κλειστά τα μαγαζιά. Ναι. Και, καλά, αυτό με τον απόνητο EP είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά ακουστικό, δηλαδή λίγο πιο Spotify music, να μπορείς να ακούσεις μέσα Spotify και τα λοιπά. Και καλό είναι να όχι ότι τρελνόμαστε με το marketing, ας πούμε, πρέπει να το κάνουμε σωστά για να μπορεί και ο κόσμος να το πάρει σωστά. Mm-hmm. Όχι από κάποια άλλη άποψη, αλλά δηλαδή είναι ότι καλύτερα να βγει αυτό και να βγει και το άλλο μετά που θα, άμα ανοίξει το μαγαζί, να λίγο πιο καλή, ξέρεις, παιδί μου. Να παίξει. Αν αποδοχή, να μεστώσει καλύτερα, κατάλαβες. Ακριβώς, γιατί, ναι, παιδιά, τα τραγούδια και ένα κομμάτι δεν είναι ότι θα τα βγάζουμε. Δηλαδή, το τραγούδι είναι το πώς θα περάσει στον καιρό, στον κόσμο, για να μπορεί να γίνει το τραγούδι που πρέπει να γίνει. Κατάλαβες. Ισχύει αυτό που λες. Πολύ αλήθεια. Δηλαδή, όταν, θα σου το πω, όταν σκέψω ότι. Σκέψω, ρε παιδί μου, ότι τα τραγούδια πώς θα νιώθεις όταν είσαι πιο μικρή ηλικία, ας πούμε, ή όταν πας με ένα φίλο, ας πούμε, με τα μάξι στο Λυκαβητό, μια βόλτα πες, ξέρω εγώ, και ακούς από κάπου ένα τραγούδι που παίζει κάποιο καλλιτέχνη και στην δεμάσαι αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ. Εκείνη τη στιγμή θα σου μείνει αυτό το τραγούδι με ένα feeling. Ισχύει. Το οποίο θα ακούσει από κάποιο κλαμπ που παίζει, θα ακούσει από ένα μάξι, ισχύει, θα τα ακούσει από κάπου. Και αυτό το πράγμα, το να σε κλειδώνει μέσα και να ακούς μόνο Spotify, σε περιορίζει στο να γίνουν τα τραγούδια. Εντάξει, δηλαδή, OK. Αλλά στο να γίνουν τα τραγούδια έτσι όπως να γίνουν, γιατί είναι οι στιγμές, κατάλαβες, είναι η ζωή σου. Δηλαδή θα πας, είναι το soundtrack της πόλης σου, της στιγμής σου, του έρωτά σου, του θυμού σου, κατάλαβες. Οπότε, το έχουν, θα ήθελα να βρεις τώρα, έχουν πετσοκόψει τη μουσική έτσι, κατάλαβες. Και πρέπει αυτό λίγο, και εμείς σαν καλλιτέχνες, ας πούμε, ενώ ουσιαστικά στην καραντίνα όλοι γράψανε μουσική, πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει αυτό να γίνει έτσι ώστε να πάει σωστά στον κόσμο, αυτό. Ναι, όπως καταλαβαίνεις, μιλάμε για έναν άνθρωπο που εκτός από τη μουσική αυτή καθ' αυτή υπάρχει σε όλο το υπόλοιπο γύρω-γύρω. Δηλαδή, τα ξέρει όλα, εγώ καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Εγώ το έχει πάω μια την πολύ αρχή. Εμπεριστατωμένη άποψη πάνω στη μουσική. Είναι αλήθεια. Δηλαδή ότι γράφει έτσι. Όχι. Γιατί κοιτάω και το creative κομμάτι, πολύ ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ σας έχω πει ότι μιλάμε για διάνοια. Εσείς πείτε. Και δεν το λέω εγώ, αλήθεια τώρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πέρα από τις φιλοφρονίες εδώ μεταξύ μας. Όχι επειδή είναι καλεσμένος, αλλά το λένε όλοι στον χώρο αυτό. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο εξής. Δεν μπορώ να τα ακούω, μου αρέσει πολύ να δουλεύω, αλλά. Αισθάνεσαι άβολα. Ναι, αισθάνομαι άβολα, λένε για μένα. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν είμαστε μεταξύ μας και λέω, ξέρεις, σιγά τώρα. Ναι. Καλά, ναι, εντάξει, προφανώς, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί κάνουμε και. Εμένα με ενδιαφέρει να πούμε πράγματα τα οποία. Εγώ σου λέω εκεί πέρα έξω και το λέω, ρε παιδί μου, με όλη, ας πούμε, την αγάπη κτλ. Γίνεται ένας χαμός. Υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται και ξέρεις ότι όλοι παλεύουμε κάθε μέρα. Όλοι παλεύουμε, δηλαδή. Και εμείς εδώ και έξω, όλος ο κόσμος, όλοι παλεύουμε κάθε μέρα για κάτι. Για αυτό που αγαπάμε, ναι, για όλα αυτά. Και ξέρεις τι, εμένα με ενδιαφέρει αν έχω μία παραπάνω ιδέα για κάτι, να τη μεταφέρω. Δηλαδή, να μπορέσω να έξω τα μάτια κάποιου, να πάρει τα πάνω του, να κάνει τη φάση του, αν μπορέσω να βοηθήσω. Δηλαδή, άμα είναι να κάνουμε κάτι, μας ακούει κάποιος κόσμος, να πούμε δύο πράγματα τα οποία μπορεί να εμπνεύσουν, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν κάπου. Δηλαδή, άμα θέλετε, ρωτήστε με και για κάτι. Τι θα έλεγε ένα. Στο creative ή οτιδήποτε. Τι θα έλεγε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα, και όταν λέω σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα που δεν έχει καμία εικόνα. Τίποτα. Κοίτα, για να έχει ξεκινήσει, για να έχει ξεκινήσει το παιδί σημαίνει ότι κάτι έχει δει. Ενώ στον εαυτό του. Ναι. Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Έτσι όπως έχει γίνει τώρα που παρακολουθώ, ας πούμε, το. Για όλες τις μουσικές μιλάμε τώρα, ας πούμε που το TikTok, ας πούμε, όπως γίνεται, η πιο μικρή γενιά, αλλά και η μεγαλύτερη, εντάξει, όταν έχει να κάνει και με το wave του καθενός, έχουν εξελίξει το καλλιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, ουσιαστικά τώρα, φτιάχνεις ένα τραγούδι το οποίο, λέμε τώρα, ας πούμε, γίνεται viral ένα τραγούδι, όλα καλά είναι έτσι, αλλά θέλω να σου πω, γίνεται viral ένα τραγούδι το οποίο, όταν ξεκινάει και το φτιάχνει ο άλλος, έχει σκεφτεί και το χορό, πώς θα είναι, δηλαδή έχει σκεφτεί τις κινήσεις, ναι, και είναι, ναι, ένα, ναι, soundtrack, ναι, ναι, του TikTok, ας πούμε, λέμε τώρα. Mm-hmm. Γενικότερα, βλέπω πάρα πολλά πράγματα, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ, ξέρεις, τις ιδέες που κάνω και εγώ με τρελός, έτσι, συνέχεια κάνω ιδέες και αυτά. Αλλά σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα, σίγουρα θα έλεγα, ας πούμε, ότι
άμα βρει την καλλιτεχνική του φύση, δηλαδή δει ότι είναι καλύτερο σε κάτι, δηλαδή είναι καλύτερο σε παιδί μου στο να κάνει χορευτική μουσική για το TikTok, είναι καλύτερο στο να κάνει μπαλάντες, είναι καλύτερο στο να κάνει κάτι άλλο. Να δει εκεί που είναι καλός και να το δουλέψει, full, δηλαδή να το δουλέψει και να μην σταματήσει ποτέ, να μην σταματήσει ποτέ να σκέφτεται την εξέλιξη. Δηλαδή να μην σταματήσει ποτέ, γιατί δεν υπάρχει όριο, κατάλαβες. Δηλαδή πρέπει να σκέφτεται πάντα στο να γίνεται καλύτερος. Άμα σκέφτεται έτσι, σίγουρα θα κάνει κάτι. Κάνει κάτι. Να έχεις δίκιο. Καταλαβες. Να γίνεται καλύτερος και να διψάει αυτό που κάνει, να το έχει αγάπη. Νομίζω ότι άμα έχεις αγάπη και μεράκι, άμα έχεις αγάπη και μεράκι, θα γίνεις καλός. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Θέλει δουλειά, παιδιά, δεν είναι τόσο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, λέμε και αυτό. Τώρα γίνονται πολύ γρήγορα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να παλεύει, ξέρω εγώ, 6 χρόνια και ο άλλος μέσα σε μια μέρα. Ακριβώς. Να κάνει μια δρυλιά, ξέρω εγώ, σου λέω τώρα. Να γίνει χαμός, ξέρω εγώ. Αλλά. Και τα δύο καλά είναι. Απλά ο καθένας θέλει να κάνει πρώτον. Και γενικότερα για να έχεις respect και υπόσταση, πρέπει να υποστηρίξεις αυτό που θα ξεκινήσεις. Και να αντέξεις. Ναι, πιστεύω. Εντάξει, όσο αντέξω. Το θέμα είναι ότι να το υποστηρίξει και να είναι αυθεντικό. Καταλαβαίνεις. Να αγαπάς αυτό που κάνεις, να έχει αυθεντία, να είναι αληθινό. Άμα είναι αληθινό, θα βρεθούν αυτοί που πρέπει να σε ακούσουν και αυτοί που θα απευθυνθείς θα βρεθούν και είναι χίλιες φορές καλύτερα να έχεις 100 άτομα και να σε γουστάρουν το κοινό σου παρά να έχεις ό,τι. Καταλαβαίνεις. Ναι, 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 ναι. Από την άποψη ότι να μην ξενερώνουν άμα έχουν ας πούμε μικρό κοινό, γιατί αυτό. Θα εκτιμηθεί. Κατάλαβες. Δηλαδή, θέλω να σου εξηγήσω ότι μην σταματάς ποτέ να κάνεις το μπουστάρι και να έχεις αγάπη. Αυτό μπορώ να πω. Εντάξει, νομίζω ότι. Θα ήθελα πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω ακόμα, η αλήθεια είναι. Καθόμαστε και μετά. Αλλά, καλά, προφανώς. Αλλά κάποτε βασικά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Πόσο λίγο είχαμε, παιδιά. Κάντε μια εκπομπή. Πρέπει να μιλάμε, δεν ξέρω πόση ώρα, σίγουρα 20 λεπτά. Μπορεί και. Ναι, αλλά. Εντάξει, τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Μισή ώρα. Να μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Θέλετε να πούμε κάτι για τα τίποτα άλλο, σούμε, για τα μουσικά και αυτά. Εσύ θέλω να μας πεις αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο. Πάμε, νομίζω όλα. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία έρχονται, ας πούμε, και αυτά. Εγώ λέω, παιδιά, να έχουμε την υγεία μας, να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά, με το COVID και όλες αυτές τις ιστορίες που μας έχουν ταλαιπωρήσει. Και εδώ να είμαστε. Και μουσική να κάνουμε και πράγματα να κάνουμε. Εγώ θέλω να πω ότι μπορείτε να βρείτε τη μουσική μου στο Spotify. Μπράβο. Το OG γράφεται OGE και τα λοιπά και μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram OG The Real. Να μπαίνετε να βλέπετε τις μουσικές, τις συνεργασίες μας, οτιδήποτε από εκεί μπορεί να μαθαίνετε τα μουσικά μας νέα. Εντάξει, έχει και να στο μάτι να βλέπετε τα βιντεοκλιπ. Έχει να προσφέρει πάρα πολλά στους ανθρώπους και ήδη έχει προσφέρει πάρα πολλά. Προσφέρει, ναι, αυτό. Είναι παιδιά, ακόμα στην αρχή είμαστε. Αυτό, ναι, αυτό, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ναι, εντάξει, δεν θέλει να μιλάει για όπως καταλαβαίνετε γι' αυτό. Για το παρελθόν. Παιδιά, τα μιλάει, έρχονται. Ναι, μιλάει γενικά, μιλάει για άλλους καλλιτέχνες. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να μιλάει γι' αυτό. Μιλάει για τη μουσική, πάρα πολύ του αρέσει. Η μουσική μιλάει για εμάς, πρέπει να έτσι πει. Ακριβώς. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα κάπου εδώ να κλείσουμε και έτσι να κλείσουμε. Να κλείσουμε και να τα πούμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Έχουμε να παίξουμε χαλί από πάνω εδώ, όχι. Τι μόνο να έχουμε. Χαλί από πάνω, έτσι απορριμμένο. Άμα παίξουμε χαλί από πάνω, θα μας κατεβάσει το YouTube. Ναι, είναι αυτό. Το YouTube. Θα το κάνω claim, για καλά, ρε. Από εδώ. Λοιπόν. Κάτσε να πω Spotify Artist. Ένα τεράστιο φιλί. Στέλνουμε σε όλους. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Αυτό ήταν ο G. Φιλιά πολλά.